Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για μια καθαρή έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια αλλά με αυστηρούς όρους έκανε λόγο ο οίκος αξιολόγησης Fitch, ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Pierre Moscovici διαμηνεί πως τα μνημόνια τέλος. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέρα. Τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε μια έντονη κινητικότητα στα θέματα και του ελληνικού χρέους αλλά και τις επόμενες μέρες από τα μνημόνια. Και το λέω αυτό γιατί ταυτόχρονα με την αερινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και τη σύνοδο του Washington Group, η οποία θα γίνει την Παρασκευή, υπάρχει μια σειρά από ανακοινώσεις και εξελίξεις όσον αφορά το δικό μας θέμα. Να πάρουμε λοιπόν τις σημερινές εξελίξεις από την αρχή. Έχουμε τον Νίκο Αξιολόγηση Fitch, ο οποίος εμφανίζεται αισιόδοξος για το ελληνικό ζήτημα. Μεταφέρνει όμως μια λογική καρότου και μαστιγίου. Το καρότο είναι ότι θα έχουμε την λεγόμενη καθαρή έξοδο. Δεν είναι κάτι το οποίο και πολιτικά θέλει η κυβέρνηση. Μιλάμε ουσιαστικά για μια έξοδο χωρίς δηλαδή την προληπτική γραμμή στήριξη, η οποία αποτελούσε και το κόκκινο πανί για την κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα υπάρχουν όντως πολύ αυστηροί όροι, θα υπάρχει έλεγχος. Και για αρκετά χρόνια είναι ξεκάθαρο ότι οι δανειστές θέλουν να ελέγξουν ότι θα συνεχίσουν να γίνονται οι μεταρρυθμίσεις στην χώρα, αλλά και ταυτόχρονα ότι δεν θα εξοκύλει δημοσιονομικά η Ελλάδα, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι με το που θα αποκτήσουμε την ελευθερία μας θα γυρίσουμε στα παλιά. Από την άλλη, είχαμε και τον Pierre Moscovici, ο οποίος σήμερα δήλωσε για ακόμη μια φορά, να το πούμε, βέβαιος ότι μνημόνια τέλος για την Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι το τέλος του Αυγούστου θα περάσει η μνημονιακή εποχή όπως την γνωρίζαμε. Φαίνεται ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση. Υπάρχουν προαπαιτούμενα, αλλά υπάρχει και η αισιοδοξία ότι ακόμα και αν κάποια από αυτά χρειαστεί να πάνε στη μεταμνημονιακή εποχή, αυτό το κεφάλαιο θα κλείσει για την χώρα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να σημαίνει αυτό ότι τελειώσαμε και ότι καθαρίσαμε ούτως ή άλλως και άλλες χώρες που έφυγαν από τα μνημόνια παρέμειναν για πολλά χρόνια υπό εποπτεία. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε με λεπτομέρειες πλέον στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί χτυπάει η καρδιά του ελληνικού ζητήματος. Σήμερα έφυγε και ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Ευκλήδης Αγκαλώτος, με απότερο ταξιδιωτικό σταθμό την Νέα Υόρκη, θα περάσει πρώτα από Βοστόνη, καθώς στα πλαίσια της αερινής νόου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα συγκληθεί και το Washington Group που συζητάει για το ελληνικό χρέος, ενώ είναι σίγουρο ότι και η Christine Lagarde θα έχει στις ομιλίες της αλλά και στις αναλύσεις που θα δώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα δώσει μια εικόνα και ένα στίγμα, και αντίστοιχα και οι Ευρωπαίοι αλλά και σε πολιτικό επίπεδο θα έχουμε εξελίξεις. Οπότε όλα αυτά για να συνοψίσουμε, είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για το ελληνικό χρέος. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος θα υπάρχει ένας οδικός χάρτης για το τι πρόκειται να γίνει. Θα υπάρχουν σε αδρές γραμμές τουλάχιστον οι πρώτες συμφωνίες για το πού θα κινηθούμε στη μεταμνημονιακή εποχή και μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές, γιατί ειλικρινά υπάρχουν πολλές ακόμα λεπτομέρειες και γκρίζες ζώνες που δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ώστε να δούμε και εμείς πού μπορούμε να κινηθούμε. We'll be right back.